Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου σε ένα νέο βίντεο. Αυτή τη φορά εδώ όχι vlog, καθισμένη, σταθερή κάμερα, ring light εδώ πέρα, μικρόφωνα, χαμός, γιατί θα μιλήσουμε για τα αγαπημένα μου προϊόντα, βασικά για τα προϊόντα τα οποία εγώ έχω επιλέξει να έχω μέσα στο νεσεσέρ μου. Οπότε τα προϊόντα που έχω επιλέξει εγώ να έχω μέσα στο νεσεσέρ μου σημαίνει ότι είναι προϊόντα τα οποία αγαπάω πολύ, προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ και προϊόντα τα οποία έχει τύχει να γνωρίσω επειδή μου έχουν στείλει εταιρείες, έχει τύχει να τα γνωρίσω επειδή μου τα έχετε προτείνει εσείς ή κάποια φίλη μου ή οτιδήποτε, και προϊόντα τα οποία αγοράζω και ξαναγοράζω ή θα ξαναγόραζα και θα ξαναγόραζα. Και το λέω το θα, γιατί υπάρχουν φορές που θέλω πολύ να αγοράσω ένα προϊόν, αλλά επειδή μπορεί να μου έχει έρθει κάτι αντίστοιχο να δοκιμάσω και θέλω να ανακαλύπτω και νέα πράγματα, προτιμώ να ανακαλύψω κάτι νέο παρά να ξαναπάρω το ίδιο πράγμα. Και μπορεί να βρω και μια νέα αγάπη, έτσι. Σωστά. Σωστά, μόνη μου μιλάω, μόνη μου απαντάω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το νεσεσέρ μου, γιατί θέλω να σας δείξω και το νεσεσέρ, το οποίο πήρε πάρα πολύ θετικά σχόλια στο βίντεο που σας είπα ότι θέλω να πάω να αγοράσω ένα νεσεσέρ. Είναι από Jumbo, το πήρα νομίζω 5-6, το πολύ 7 ευρώ, δεν θυμάμαι. Το πήρατε πάρα πολλές και μου στείλατε φωτογραφία και χαίρομαι, γιατί εγώ το πήρα πολύ διστακτικά. Το πήρα σαν μια προσωρινή λύση και ένα που το έχω πάνω από μήνα και από ό,τι φαίνεται θα το κρατήσω. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν έχει μέσα, ρε παιδί μου, έτσι μια θικούλα, ένα σαν λαστιχάκι στα πλάγια να μπορείς να βάζεις ένα πινέλο κάτι, και εμένα τα χέρια μου δεν πιάνουν σε τέτοια πράγματα για να μπορέσω να βάλω. Θα προτιμούσα δηλαδή εδώ πέρα στο καπάκι του, ας πούμε, να έχει μια θικούλα και να μπορώ να βάζω τα πινέλα μου. Θα ήθελα τα πινέλα μου ξεχωριστά, αυτό μόνο. Κατά τα άλλα είναι ωραίο, πλένεται εύκολα στο πλυντήριο, εγώ το έβαλα. Πάνφθινο. Μέχρι να βρω κάτι άλλο το οποίο μπορεί να έχει θικούλες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία λύση. Μ' αρέσει που έχει και το χρυσό του το φερμουαράκι και είναι και ανοιξιάτικο και το χρώμα του και όλα. Πάμε να δούμε τι κρύβει αυτό εδώ το νεσεσέρ. Θα προσπαθήσω να πάρω τα πράγματα με τη σειρά, δηλαδή να ξεκινήσω από ενυδατική και να φτάσω μέχρι το τελευταίο πράγμα, έτσι όπως τα χρησιμοποιώ εγώ στο μακιγιάζ. Οπότε θα ξεκινήσω με την ενυδατική μου. Δεν είναι η ενυδατική που χρησιμοποιώ συνέχεια, αλλά μέσα στο νεσεσέρ μου πάντα έχω μία ενυδατική για είτε ώρα ανάγκης, είτε μπορεί να βαρεθώ να πάω στο μπάνιο, είτε μπορεί να έχω πάρει το νεσεσέρ μου να πάω κάτω στη μαμά μου να βαφτώ ή οτιδήποτε, ή να το έχω πάρει για διακοπές και να έχω ξεχάσει, ας πούμε, την ενυδατική. Και μέσα στο νεσεσέρ μου αυτό το διάστημα έχω από Bioderma. Είναι μία κρέμα από την Bioderma η οποία είναι πάρα πολύ ωραία για το δικό μου το πρόσωπο που πλέον το λες πιο πολύ μεικτό παρά λιπαρό. Παλιά ήμουν φουλ λιπαρή, το θυμάστε. Από την εγκυμοσύνη και μετά, από τη γέννα μάλλον και μετά, γιατί από τη γέννα και μετά άλλαξαν πολλά πάνω μου. Στην εγκυμοσύνη όχι τόσα. Αφού γέννησα και μετά έπαθα μια μετάλλαξη, είναι η αλήθεια. Έχει αλλάξει λίγο και το δέρμα μου και το θεωρώ μεικτό σε κάποια σημεία αυτό το πολύ λιπαρό, αλλά πολύ σπάνια θα γίνει αυτό. Λοιπόν, από Bioderma χρησιμοποιώ αυτή εδώ πέρα, η οποία είναι τέλεια και είναι σαν τζέλ, δεν είναι αυτή βαριά η κρέμα. Και μου κάθεται ωραία, απλά δεν μπορώ να σας πω πολλά γιατί τη χρησιμοποιώ λίγες ημέρες. Τώρα την έχω χρησιμοποιήσει περίπου 2 φορές, την έβαλα και σήμερα για να μπορώ να έχω μια γνώμη και άποψη. Μου αρέσει γιατί είναι ελαφριά και δεν τη νιώθω. Θα το ακούσετε πολλές φορές από μένα να το λέω σήμερα αυτό, γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν θέλω τα προϊόντα που χρησιμοποιώ να τα νιώθω στο πρόσωπό μου. Θέλω να είναι σαν να μην φοράω τίποτα. Οπότε να είστε προετοιμασμένες. Λοιπόν, μετά από αυτό συνήθως βάζω primer και μετά την ενυδατική. Primer έχω 2. Αυτό το διάστημα χρησιμοποιώ από Benefit The Professional το Light Primer. Είναι ένα νέο primer το οποίο τώρα και αυτό το δοκιμάζω και δεν μπορώ να σας πω πολλά. Το έχω βάλει και σήμερα. Φαίνεται ωραίο, φαίνεται κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει, γιατί μου αρέσει που με το που το χρησιμοποιείς, δηλαδή το έχω κάνει ένα τεστ, έχω βάλει στο μισό πρόσωπο για να το δω και βλέπεις διαφορά, υπάρχει διαφορά. Είναι ωραίο, απλά δεν μπορώ να σας πω πόσο κρατάει, γιατί με 2 φορές χρήση δεν μπορώ να σας πω πολλά. Αλλά ένα primer που αγαπώ πάρα πολύ και είναι από Laura Mercier, αυτό εδώ το χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Βάζω όμως απειροελάχιστη ποσότητα γιατί δίνει λάμψη, έχει λάμψη το συγκεκριμένο. Οπότε βάζω πάρα πολύ λίγη ποσότητα, όμως παιδιά είναι τέλειο. Μου αρέσει πάρα πολύ να το αναμειγνύω, είτε με το make-up μου όταν φιλοτιμηθώ και βάλω λίγο make-up στο πρόσωπο, αλλά το αναμειγνύω και με την BB και τη CC cream μου πάρα πολύ. Και τις μέρες που μπορεί να έχω ξεχάσει να κάνω τη μίξη, απλά βάζω λίγο στο beauty blender και κάνω τα μποναριστά εδώ πέρα, λίγο στα χείλη. Είναι τέλειο, είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν αυτό εδώ, να το ξέρετε. Και μετά, σήμερα ας πούμε, θα σας δείξω τι χρησιμοποίησα σήμερα. Χρησιμοποίησα από Lancôme.
Αυτή εδώ πέρα την BB Cream από τη σειρά Hydrazen, την οποία την έχετε χίλιο δει από μένα, σας την έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Δικαιολογημένα σας την έχω δείξει τόσες φορές, γιατί παιδιά πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία BB Cream. Εγώ ξέρετε ότι, okay, δεν έχω και το πιο καθαρό πρόσωπο όλου του κόσμου, αλλά έχω ένα αρκετά καθαρό πρόσωπο, το προσέχω, θα κάνω και τους καθαρισμούς μου και βάζω την ενυδατική μου και την κρέμα η οποία με βοηθάει να μην εμφανίζω έτσι σπυράκια, μόνο στην περίοδο εμφανίζω πλέον. Και θέλω να φαίνεται το δέρμα μου ακόμα πιο ομοιόμορφο, να μην έχω δηλαδή τους πόρους και τα σχετικά, αλλά να φαίνεται κάτι πολύ φυσικό, να βγάζει ένα φυσικό αποτέλεσμα. Οπότε χρησιμοποιώ η BB CC Cream συνήθως και αυτή εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Και επειδή τώρα τελειώνει, έχω ξεκινήσει να χρησιμοποιώ από Herborian αυτή εδώ πέρα την CC Cream, η οποία είναι η CC Water. Είναι σαν νεράκι και όταν βάλεις, καθίστε να προσπαθήσω να σας το δείξω λίγο. Δεν ξέρω αν φαίνεται, δεν βλέπετε χρώμα. Δεν βλέπετε χρώμα γιατί στην αρχή είναι όντως διάφανη σαν νερό και έχει κάτι μικρά λευκά σαν... Και κοιτάξτε, μόλις κάνεις λίγο... μόλις πάρει τη θερμοκρασία του δέρματος, κοιτάξτε, αρχίζει και παίρνει χρώμα. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Για μένα είναι από τις καλύτερότερες, γιατί πραγματικά νιώθεις σαν να έχεις βάλει νερό. Και τώρα στα χέρια μου που ανακάτεψα το προϊόν, νιώθω σαν να έχει νερό, τίποτα άλλο. Εγώ αυτό θέλω στο πρόσωπό μου. Να νιώθω τα πάντα σαν νερό. Και μετά, αφού τελειώσω με το βάψιμο, να μην νιώθω τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μόνο που νιώθω πάνω μου είναι λίγο το κραγιόν. Αυτό, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα ούτε καν. Και τώρα πάμε αφού σας έδειξα. Αχ, έχω και το make-up. Όταν φιλοτιμηθώ να βάλω make-up, παιδιά, βάζω Fenty Beauty. Αυτό είναι μέσα στο νεσεσέρ μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περίπου 2 χρόνια τώρα. Από τη μέρα που το δοκίμασα, το βρήκα σε μια βαλίτσα από Sephora μέσα και λέω, και okay, ας το δοκιμάσω. Και ήταν μία που το δοκίμασα, μία που ερωτευτήκαμε, το αγάπησα, με αγάπησε και είμαστε από τότε κολλητάρια. Έχω δοκιμάσει κι άλλα κατά καιρούς, αλλά για μένα αυτό εδώ, για την δική μου επιδερμίδα, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω βρει μέχρι στιγμής. Είναι ωραίο γιατί χτίζεται και αυτό είναι το ιδανικό για εμένα, γιατί μου αρέσει να βάζω είτε από την ενυδατική είτε από primer. Βάζω στο Beauty Blender primer ή ενυδατική και βάζω ένα πάτημα, ανακατεύω και απλώνω στο πρόσωπο και είναι το αποτέλεσμα τέλειο. Αν θέλω λίγο περισσότερη κάλυψη, αφού τελειώσω με αυτή τη διαδικασία που σας είπα, βάζω άλλο ένα πάτημα στο Beauty Blender και ξαναπλώνω, και αν θέλω κι άλλο και τρίτη. Μέχρι και τρίτη φορά το έχω δοκιμάσει και είναι τέλειο, ούτε σου κάνει γραμμές, ούτε σπάει, ούτε το νιώθεις υπερβολικό. Πάρα πολύ ωραίο make-up, να το έχετε στα υπόψη σας. Και τώρα πάμε σε κονσίλερ. Λοιπόν, έχω 3 κονσίλερ και το καθένα είναι για διαφορετική ξεχωριστή χρήση. Το πιο αγαπημένο μου, το οποίο το χρησιμοποιώ τις ημέρες που μπορεί να έχω περίοδο για να καλύψω κάποιο σπυράκι, ή τις ημέρες που ο Αλέξανδρος είχε τα τσακίρια του, τα κέφια, πώς λέγεται, ήταν σε τσακίρκεφ το βράδυ και δεν κοιμότανε, χρησιμοποιώ ένα πανφθινό προϊόν. Η Κατρίς λοιπόν έχει βγάλει αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι σε αυτό εδώ το μικρό το βαζάκι, λέγεται καμουφλάζ, το έχω ξαναδείξει. Είναι τέλειο για εκείνες τις ημέρες που έχω το μαύρο κύκλο μέχρι το πάτωμα ή έχω βγάλει σπυράκια, τα μποναριστά, δεν φαίνεται τίποτα. Ούτε σε σπυράκι, ούτε σε μαύρο κύκλο, τίποτα. Παιδιά, είναι εξαιρετικότατο. Εγώ έχω το νούμερο 10 και μου είναι το πιο ιδανικό. Τις ημέρες όμως που έχω κοιμηθεί καλά κι εγώ, χρησιμοποιώ... Δεν έχω κάποιο αγαπημένο να σας πω κονσίλερ, είναι ότι έχω εκείνη το διάστημα στα χέρια μου. Τώρα αυτό το διάστημα έχω από Benefit, το κονσίλερ το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και ενυδατικό και κάθεται ωραία, ούτε νιώθω να με κουράζει τα μάτια, ούτε δημιουργεί γραμμές από κάτω κλπ. Οπότε αυτό είναι που έχω χρησιμοποιήσει και σήμερα, γιατί έχω κοιμηθεί καλά το βράδυ, κοιμήθηκα από τις 10.30 και ξύπνησα κλασικά 7 παρά. Και όταν θέλω, νιώθω ότι το βλέμμα μου είναι κουρασμένο και θέλω να δώσω λίγο λάμψη, έχω αυτό εδώ πέρα από Armani, το οποίο, τίποτα, χρειάζεται μια-δυο πατηματάκια πάνω κάτω το μάτι, πάνω όμως από αυτό το concealer, γιατί αυτό δεν έχει τόσο καλή κάλυψη. Αυτό έχει καλή κάλυψη από Benefit, αυτό εδώ δεν έχει τόσο πολύ καλή κάλυψη, αλλά το φως που δίνει και τη λάμψη και την ένταση στο μάτι δεν την έχω βρει σε άλλο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό εδώ. Και τώρα που πάμε, μετά το κονσίλερ εγώ βάζω πούδρα, όμως δεν βάζω την κλασική την πούδρα, βάζω πάλι από Fenty Beauty, αυτή εδώ πέρα την πούδρα η οποία είναι η διάφανη και πρέπει να πάω να πάρω, γιατί βλέπετε έχει αρχίσει και τελειώνει. Μου αρέσει γιατί και δεν φαίνεται, οπότε
παραμένει το ωραίο το φυσικό το αποτέλεσμα, αλλά μου αρέσει και γιατί δεν είναι καθόλου βαριά, δεν τη νιώθεις καθόλου στο πρόσωπό σου. Πάρα πολύ ωραία, διάφανη πούδρα, δηλαδή, κοιτάξτε. Δεν φαίνεται τίποτα, απολύτως τίποτα, ούτε καν. Πολύ ωραία. Και μετά τι βάζω ρε παιδιά μετά? Α, μετά βάζω βάση στα μάτια. Τη βάση στα μάτια δεν σας την έδειξα. Λοιπόν, είναι ένα προϊόν το οποίο όσες με βλέπετε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι εδώ στο YouTube, πρέπει να βλέπετε αυτό το προϊόν σε κάθε αγαπημένα, σε κάθε make-up collection, σε κάθε τι έχω μέσα στο νεσεσέρ μου, σε όλα αυτά τα βίντεο. Είναι από MAC το Painterly. Λοιπόν, δεν είμαι 100% ευχαριστημένη από αυτό το προϊόν, δηλαδή δεν θα μου κρατήσει την σκιά στα μάτια 24 ώρες, αλλά είναι το μοναδικό, η μοναδική βάση για σκιές ματιών που έχω χρησιμοποιήσει και κρατάει πιο πολύ τη σκιά στα μάτια μου. Όλα τα υπόλοιπα, επειδή έχω λιπαρότητα εδώ στο κινητό βλέφαρο, παλιότερα βασικά είχα πολύ, τώρα είμαι ντεμή, άρχισε η σκιά να μαζεύεται σαν μια γραμμή, το έχετε δει πάρα πολλές φορές σε κάποια φίλη σας, γνωστή σας, να σας μιλάει και να τις έχει μαζευτεί σε μια γραμμή η σκιά. Κάτι το οποίο δεν αντέχω να βλέπω. Να μου συμβαίνει βασικά, αυτό δεν το αντέχω να μου συμβαίνει, οπότε χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα όταν θέλω να κρατήσω το μακιγιάζ μου για πάρα πολλές ώρες. Σας είπα δεν το κρατάει ώρες ατελείωτες, αλλά από κάποια άλλα που έχω δοκιμάσει κρατάει περισσότερο. Και μετά πάμε σε σκιά, έτσι, κάποιος θα με βάλω μέσα την παλέτα γιατί θα την ξεχάσω. Μετά βάζω σκιά, όπου έχω αγαπήσει, ερωτευτεί και χρησιμοποιώ τους τελευταίους μήνες μόνο αυτή, πραγματικά μόνο αυτή. Έχω να αλλάξω σκιά από τα Χριστούγεννα, ίσως που βάφτηκα έτσι αρκετά πιο έντονα, από Fenty Beauty, την παλέτα νούμερο 2. Και μέσα έχω ξεχωρίσει 3-4 σκιούλες περίπου. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τη Mauve, εδώ, ποτέ, φαίνεται. Δεν έχει περάσει ούτε καν κατά λάθος το πίνελο από πάνω. Χρησιμοποιώ καθημερινά αυτή εδώ. Είναι τέλειο, είναι αυτό το τέλειο. Το ροζ που κάνει και λίγο μπρονζέ μέσα και μπορείς να τη βάλεις και το καλοκαίρι και την άνοιξη. Είναι για όλες τις εποχές πραγματικά. Θα σβήσω με ακριβώς δίπλα, τη σκιά αυτή εδώ πέρα ακριβώς δίπλα, η οποία είναι έτσι ένα καφέ το οποίο ροζίζει, έχει ροζ τόνους μέσα. Και χρησιμοποιώ κάποιες φορές αυτή εδώ, αλλά αυτή παρά είναι ροζ για τα γούστα μου, εγώ τη θέλω λίγο πιο μπρονζέ όπως είναι αυτή εδώ. Και τα Χριστούγεννα χρησιμοποίησα αρκετά και αυτή εδώ, που είναι καθ' αυτού μπρονζέ. Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα, απλά δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τη Mauve. Όλα τα υπόλοιπα χρώματα μου αρέσουν, είναι μια παλέτα που θα ξαναπάρω οπωσδήποτε, πιο πολύ για αυτή εδώ. Μ' αρέσει και κάθε φορά που σας κάνω έτσι κοντινό σε μάτια και βλέπετε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην με ρωτήσει κάποια κοπέλα ποια σκιά είναι αυτή. Δεν ξέρω αν η Fenty Beauty, πείτε μου αν ξέρετε, δεν το έχω ψάξει. Αν βγάζει μονές σκιές, πήγα να πνιγώ με το σάλιο μου μόνη μου. Αν βγάζει μονές σκιές, αν βγάζει μόνο παλέτες. Μήπως τίποτα την πετύχω σε μονή, γιατί οι υπόλοιπες όπως βλέπετε είναι full γεμάτες. Αυτή εδώ έχει αρχίσει και τελειώνει. Βέβαια θα με κρατήσει μήνες σε μένα ακόμα, γιατί κάνω μία, απλώνω. Μία, απλώνω. Αυτό. Δεν βάζω περισσότερο. Και μετά πάμε σε άλλη μία παλέτα, την οποία και έχω μέσα στο νεσεσέρ μου και μου έχει λύσει τα χέρια. Μου αρέσει να έχω παλέτες για να μην έχω πολλά συμπράγκαλα εδώ μέσα. Οπότε έχω από Cheek Leaders της Benefit αυτή εδώ την παλετίτσα, στην οποία την ανοίγεις και βρίσκεις μέσα και ρουζ και highlighter, βρίσκεις δύο ρουζ, δύο bronzer, ένα highlighter εδώ πέρα είναι για να βάζεις ένα πινέλο το οποίο κάπου έχει χαθεί. Λοιπόν, από αυτή εδώ την παλέτα έχω ξεχωρίσει τον Dandelion το ρουζ, το οποίο αυτό θα πάω να το πάρω μόνο του. Όπως δει, παιδιά το αγαπώ αυτό και μου αρέσει και ένα άλλο που έχω μέσα, αλλά όταν τελειώσει θέλω να χρησιμοποιήσω εκείνο και μετά θα ξαναπάρω τον Dandelion. Ποιο είναι? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, είναι ένα με πολλά χρώματα μέσα, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, Dandelion νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο για μένα, για αυτές τις αποχρώσεις που εγώ θέλω και νομίζω ότι μου πάνε. Του ροζ. Το καλοκαίρι αναμειγνύω τον Dandelion με τον California που είναι εδώ κάτω, το οποίο μυρίζει τέλεια. Και χρησιμοποιώ πάρα πολύ και το Hoola, αλλά πολύ λίγη ποσότητα έτσι λίγο εδώ για να βάζω στο κούτελο. Πλέον highlighter δεν χρησιμοποιώ, παιδιά, έχω σταματήσει. Αν θέλω να δώσω λίγο λάμψη, σας είπα χρησιμοποιώ από Laura Mercier αυτή εδώ το primer. Και μετά πάω σε φρύδια. Λοιπόν, σε φρύδια έχω 1, 2, 3, 4 προϊόντα τα οποία χρησιμοποιώ.
Λοιπόν, το πρώτο που θα σας δείξω είναι από Benefit το τσιμπιδάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τσιμπιδάκι αυτό από Benefit. Μετά έχω από Benefit πάλι για να βάφω και να δίνω έτσι σχήμα στα φρύδια μου το Brow Microfilling Pen. Το οποίο είναι αυτό που είναι έτσι μέσα με τις τρεις τις τριχούλες. Ελπίζω να το βλέπετε. Με έχει βολέψει πάρα πολύ. Το έχω αγαπήσει. Αυτό εδώ. Έχω απλά το πινελάκι για να χτενίζω τα φρύδια μου. Και από NYX έχω αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι η κόλλα φρυδιών. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει γιατί κρατάει πολύ σταθερά τα φρύδια. Δεν θα πάω να βγάλω την μπλούζα, θα κουμπίσει το φρύδι και θα μείνει εκεί. Αλλά κρατάει, δηλαδή άμα πάω να περάσει το μαλλί και να φυσήξει, να καταλάβατε. Δεν πάει πουθενά το φρύδι. Πρέπει να πάω να τα φτιάξω στα φρύδια μου, γιατί πραγματικά άμα φυσήξει το φρύδι μου μπορεί να μετακινηθεί πλέον. Έχω να πάω πάρα πολύ καιρό να τα φτιάξω. Και πρέπει, θέλω να πιστεύω ότι μέσα στον Απρίλιο θα καταφέρω να πάω. Γιατί τώρα διανύουμε έτσι μια αρκετά δύσκολη περίοδο, θα σας πω κάποια στιγμή. Και μετά από τα φρύδια συνήθως εγώ βάζω μάσκαρα. Λοιπόν, ξέρετε, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η δική μου αγαπημένη μάσκαρα είναι από L'Oréal, η Paradise. Την αγαπώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι η πιο οικονομική και η πιο καλή μάσκαρα που έχει υπάρξει ποτέ για μένα. Έχω δοκιμάσει κι άλλες έτσι πιο οικονομικές, αλλά σαν αυτή της L'Oréal δεν υπάρχει. Πολύ αξιόλογες έχει και η Maybelline, έτσι. Δηλαδή, όσες έχω χρησιμοποιήσει από Maybelline με βουρτσάκι, με τρίχινο και όχι με καουτσούκ, είναι τέλειες. Όμως, έπεσε στα χέρια μου η Better Than Sex από Too Faced, την οποία την είχα και παλιότερα και την ξαναπήρα έτσι για να την θυμηθώ. Και κάθε φορά που τη φοράω, κάποια επαρχία, όπως ας πούμε, ρωτάει ποια μάσκαρα είναι αυτή. Σήμερα τη φοράω με δύο στρώσεις. Έχει πολύ ωραίο βουρτσάκι τρίχινο, αυτό που αγαπώ εγώ. Δίνει και όγκο και μήκος και πάρα πολύ ωραίο μαύρο χρώμα. Γενικότερα είναι από τις πιο ωραίες μασκαρίτσες που υπάρχουν εκεί έξω, απλά είναι πιο τσιμπημένη. Ενώ μπορείς να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα με τις L'Oréal. Αλλά έπεσε στα χέρια μου αυτή και είπα να τη δοκιμάσω, οπότε σας λέω τη γνώμη μου ότι είναι εξαιρετική. Και μετά έχουμε eyeliner, που εγώ ξέρετε ότι δεν πολύ χρησιμοποιώ eyeliner, αλλά το τελευταίο διάστημα έχω αρχίσει, το έχετε παρατηρήσει κάποιος ότι έχω αρχίσει και χρησιμοποιώ έτσι λίγο eyeliner, όμως δεν χρησιμοποιώ ποτέ μαύρο, γιατί νιώθω που νιώθω ότι το eyeliner εμένα δεν μου πάει, αν βάλω μαύρη γραμμή eyeliner νιώθω ότι με σκοτώνει ή το σκοτώνω, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλιώς σκοτωνόμαστε. Οπότε χρησιμοποιώ από Benefit μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση που έχει του καφέ. Τέλος πάντων, θα σας τα γράφω εγώ εκεί πέρα που θα σας κάνω κοντινά ποια προϊόντα είναι. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό εδώ. Μου έχει βολέψει πολύ και το πινελάκι της μπροστά, η μητούλα που έχει. Πολύ πολύ ωραίο. Προϊόν το οποίο θα ξαναπάρω σίγουρα. Και αυτό εδώ. Και τώρα πάμε στα χείλη. Α, τυχαίνει ρε παιδί μου να έχω και ένα καφέ μολύβι ματιών από Estée Lauder. Θέλω να πάρω και μια καφέ μάσκαρα να δοκιμάσω, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι θα μου πηγαίνει καλύτερα γιατί νιώθω το καφέ ταιριάζει πιο ωραία σε μένα παρά το μαύρο. Τέλος πάντων, και τυχαίνει να έχω εδώ και ένα καφέ απλό μολύβι, τίποτα το ιδιαίτερο. Όχι για να βάζω από κάτω, νιώθω ότι πάει αυτό πλέον. Βάζω απλά λίγο στην ρίζα, στις πάνω βλεφαρίδες για να δίνει λίγο πιο πολύ ένταση. Αυτό μόνο αν έχω να πάω κάπου λίγο πιο καλά. Τώρα ούτε καν το έχω κάνει, έτσι. Χριστούγεννα, Πάσχα, κάτι τέτοια πράγματα. Και τώρα πάμε στα χείλη, όπου σήμερα θα σας δείξω πρώτα τι φοράω σήμερα. Φοράω από MAC το μολύβι Soar, αυτό εδώ έχω στα χείλη μου σήμερα και το έχω βάλει σε όλο, έχω κάνει το περίγραμμα και σιγά σιγά έχω γεμίσει. Όταν έχει έτσι αρκετά και μουντές βαριές ημέρες, μου αρέσει πάρα πολύ να φοράω το Soar και τώρα παιδιά σήμερα έξω είναι λίγο πριν χιονίσει να ξέρετε και στην Αττική περιμένουμε τον Φίλιππο, έτσι λέγεται αυτή η κακοκαιρία για να καταλάβετε περίπου πότε γυρίζω αυτό το βίντεο. Και ορίστε, αυτό εδώ το μολύβι έχω βάλει σε όλα τα χείλη, πάρα πολύ ωραίο, σταθερό, δεν πάει πουθενά. Όλους τους υπόλοιπους μήνες, μέρες της ζωής μου, από τότε που παντρεύτηκα και μετά, γιατί αυτό φορούσα και στο γάμο, είναι από Sephora το Cream Lip Stain το νούμερο 13. Αυτή εδώ η απόχρωση που είναι η πιο ωραία απόχρωση που έχει υπάρξει για μένα σε κραγιόν, σε προϊόν χιλιών. Μου ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε τι συνδυάζω τώρα, τις αποχρώσεις που συνδυάζω και στο ρούζ και στα χείλη και στα μάτια. Είναι πάνω κάτω οι ίδιες. Μου αρέσει έτσι να υπάρχει μια αρμονία. Ωραίο, σταθερό. Δεν είναι τόσο σταθερό όταν τρως. Θέλει λίγο προσοχή στο φαγητό. Κατά τα άλλα, μπορεί να μείνει πάνω σου μέχρι απλά να το βγάλεις εσύ μόνη σου.
Τυχαία έχω και ένα μολυβάκι το οποίο δεν γράφει πάνω ποια εταιρεία είναι. Θα προσπαθήσω να το βρω για να σας το γράψω και θα σας κάνω το κοντινό. Και το έχω για τις ημέρες που θέλω να δώσω λίγο ένταση στα χείλη μου και θέλω να βάλω αυτό το κραγιόν, το lip stain από Sephora. Βάζω αυτό εδώ σαν περίγραμμα, είναι πολύ ωραίο και μου έχει ταιριάξει απόχρωση. Και έχω ένα προϊόν το οποίο δεν θα σας το δείξω γιατί δεν θα το βρείτε, δεν υπάρχει πλέον, έχει εξαντληθεί. Βασικά ήταν για λίγες ημέρες, οπότε δεν υπάρχει λόγο να σας το δείξω, και εγώ που το ψάξα έχω απογοητευτεί που δεν το βρίσκω και το βάζω μυφιδό. Έχω μια εξίστρα για να ξύνω το ένα και μοναδικό μολύβι που υπάρχει μέσα σε αυτό εδώ το necessaire. Και έχω και αυτό το πάρα πολύ ωραίο προϊόν, το setting spray από Benefit, το οποίο ξέρετε τι μου αρέσει. Πέρα του ότι μου αρέσει να χρησιμοποιώ setting spray γιατί νιώθω ότι όλα κάθονται πιο ωραία στο πρόσωπο, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν θα φανεί στην κάμερα. Έφαγα λίγο. Το ψεκαστήρι του ψεκάζει τόσο όσο και ψεκάζει ωραία. Έχω χρησιμοποιήσει άλλα setting spray τα οποία ψεκάζεις και πάνε στοχευμένα σε ένα-δύο σημεία και κοιτιέσαι μετά και φαίνεται περίεργο. Αυτό πλώνεται παντού και πολύ όμορφα. Δεν ξέρω πώς το κάνει, δεν έχω ξαναδεί πιο ωραίο ψεκαστήρι από αυτό εδώ πέρα της Benefit. Και ωραίο προϊόν, μυρίζει ωραία και κρατάει ωραία το μακιγιάζ το πρόσωπο. Και τώρα πάμε στα πινέλα, έχω και ένα λαστιχάκι. Και τώρα πάμε στα πινέλα που χρησιμοποιώ. Θα σας δείξω αυτό εδώ πέρα από Sephora που είναι ένα απλό πινελάκι για την πούδρα. Να πλώνω την πούδρα μου, τίποτα σημαντικό. Μετά έχω από Real Techniques κάποια πινελάκια τα οποία τα έχω πάρα πολλά χρόνια και δεν μπορώ να σας πω ποιο είναι ποιο γιατί πλέον έχουν σβηστεί. Απλά θα σας τα δείξω. Έχω αυτό για να βάζω λίγο bronzer εδώ, αυτό για να πλώνω τη σκιά, αυτό για να πλώνω highlighter το οποίο δεν βάζω και πότε και απορώ γιατί το έχω ακόμα μέσα στο necessair μου, και αυτό εδώ για να πλώνω τη βάση στα μάτια. Ήταν σε ένα set μέσα αυτά εδώ. Σαν να θυμάμαι, δεν ξέρω παιδιά, το έχω πάρα πολλά χρόνια. Είναι πλήνε βάλε αυτά εδώ. Πλήνε χρησιμοποίησε μάλλον. Και τώρα πάμε να σας μιλήσω για δύο. Έχω κι άλλο ένα τρίτο, όμως θέλω να σας τα συγκρίνω. Έχω στην κατοχή μου δύο πινέλα από Zoeva. Θέλω να πάρω κι άλλα από Zoeva γιατί για εμένα νιώθω ότι είναι τα πιο ωραία πινέλα που έχουν υπάρξει. Τα πιο ωραία πινέλα που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου είναι αυτά από Zoeva. Έχω από Zoeva το νούμερο 228, το οποίο είναι για να κάνω το σβήσιμο, και έχω και αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι για το ρούζ, το οποίο είναι ιδανικό για ρούζ και είναι το 127. Πάρα πολύ ωραία πινέλα, πάρα πολύ απαλά, πλένονται πανεύκολα, στεγνώνουν γρήγορα. Παλιά χρησιμοποιούσα το κλασικό από MAC, το οποίο είναι για να σβήνεις, για να κάνεις τα σβησίματα στα μάτια. Όμως άπαξ και όταν χρησιμοποίησα το πινέλο από Zoeva, όλος μου ο κόσμος κατέρευσε σε αυτό που θεωρούσε ότι της MAC είναι το καλύτερο. Γιατί αυτό εδώ πέρα, το σχέδιό του και αυτό εδώ πέρα που κάνει, δηλαδή δεν ξέρω, είναι φτιαγμένο ιδανικά για να με βοηθάει να απλώνω πάρα πολύ ωραία την πιο σκουρόχρωμη σκιά και να την απλώνω και να σβήνω τέλεια. Αυτό εδώ επειδή είναι έτσι λίγο πιο τετραγωνοποιημένο, θα το πω, δεν με έχει βολέψει. Δεν με βολεύει πλέον τόσο, επειδή χρησιμοποίησα αυτό. Γι' αυτό και μόνο. Αλλά Zoeva πινέλα μπορείτε να βρείτε στο Look Fantastic. Θέλω και εγώ να μπορώ να κάνω μια παραγγελία, να πάρω 2-3 ακόμα πινέλα, δηλαδή να αντικαταστήσω αυτά εδώ θέλω, βασικά, και της πούδρας που έχω κάπου, που το έβαλα, τέλος πάντων. Και το πιο αγαπημένο προϊόν που υπάρχει μέσα στο necessaire μου, κάτι το οποίο δεν αλλάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι το Beauty Blender μου. Παιδιά, είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι το καλύτερότερο, βρεγμένο εννοείται. Βάζω το concealer μου και το make-up ή την BB cream ή τη βάση με αυτό και μόνο με αυτό και το έχω καραβολευτεί, γιατί όταν είναι βρεγμένο και δεν το στραγγίζω πάρα πολύ καλά, το αφήνω λίγο περισσότερα να πω, πραγματικά δίνει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, δίνει αυτό το τόσο όσο θέλω εγώ. Και αυτά. Άδειασε το necessaire, δεν έχω κάτι άλλο μέσα. Αυτά είναι τα προϊόντα τα οποία εγώ έχω μέσα στο necessaire μου και χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά, όχι όλα, αλλά κάποια τα έχω μέσα γιατί θέλω να τα βρίσκω όταν θα τα χρειαστώ. Αυτό ήταν το βίντεο, θα ήθελα από κάτω στα σχόλια να μου γράψετε ένα δικό σας προϊόν το οποίο έχετε μέσα στο necessaire σας και δεν το αποχωρίζεστε ποτέ, ένα προϊόν το οποίο έχετε αγοράσει πάρα πολλές φορές, ποια εταιρεία είναι και ποιο προϊόν είναι, θέλω έτσι να τα δω και να ανακαλύψω πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχω βρει, και νομίζω ότι όταν κάποιος αγοράζει και ξαναγοράζει ένα πράγμα φαίνεται η αγάπη του σε αυτό,
όπως αυτά που σας είπα εγώ, ας πούμε. Αυτά. Θέλω επίσης να μου γράψετε από κάτω αν θέλετε την επόμενη εβδομάδα να σας κάνω και ένα βίντεο με μόνο αγαπημένα προϊόντα γενικά. Όχι μόνο το τι έχω μέσα στο νεζεσέρ μου, δηλαδή αγαπημένα προϊόντα σε καλλιντικά. Τα πάντα. Σε μαλλιά, σε άρωμα, ίσως κάποιο ρούχο, ίσως κάποια τσάντα, σε οτιδήποτε. Αυτά. Σας φιλώ πάρα πολύ, περιμένω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Γεια σας.